συνεργασία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, βάζοντας βέβαια κόκκινη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Καλά, σε οποιονδήποτε μπορεί να στηρίξει ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση προς όφελος του λαού. Δηλαδή, μιλάτε για μια ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, αλίμονο. Mm. Αλλά τονίζω σε ένα πρόγραμμα εξόδου προς όφελος του λαού και του τόπου. Που σημαίνει αποδεσμευόμαστε όσο μπορούμε πιο γρήγορα από αυτό το μνημόνιο ως μνημονιακό καθεστώς πλέον, 450 νόμοι. Παίρνουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και παράλληλα αρχίζουν τα πρώτα μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Να μείνουμε λίγο στο θέμα των πρώην εκλογών ή της προεδρικής εκλογής. Ναι. Δηλαδή, εσείς εκτιμάτε ότι εάν ο κύριος Σαμαράς δει ότι δεν του βγαίνουν οι 180 ή τα πρόσωπα, γιατί σήμερα αρχίζουν και παίζουν και πρόσωπα και περισσότερα, μπορεί να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ή θα εξαντλήσει τις ημερομηνίες μέχρι την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση, επειδή είμαι τώρα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από μεριάς κοινοβουλευτικής ομάδας, μας τη θέτουν όλοι οι πρεσβευτές που συναντούμε. Ναι. Πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα? Τους λέμε ότι θα πρέπει να είναι κανένας πυθία για να μπορεί να απαντήσει. Σας τη θέτουν όμως ενδεχομένως, γιατί εσείς λέτε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Δηλαδή, όχι, έχω ακούσει πολλά στελέχη σας που λένε ότι ο κ. Παπαδημούλης προχθές που καθόταν εδώ εκτιμούσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Μας τη θέτουν γιατί είναι πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα και ζουν την ελληνική πραγματικότητα έτσι όπως την αντιλαμβάνονται και την ερμηνεύουν μέσα από τους δικούς τους μηχανισμούς. Κοιτάξτε, για να είμαστε και σοβαροί. Εγώ θα έλεγα ότι με τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης και την προσπάθεια ένα μέρος της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς να μπει σε κάποια υπουργεία, με όλη την ιστορία, το παραμύθι που πουλήθηκε με το Παρίσι, ότι το τέλος του μνημόνιου, η έξοδος σχεδόν σε σύγκρουση με την Τρόικα κτλ. Συν το ότι η πραγματικότητα, η πραγματική κατάσταση των πραγματικών ανθρώπων, της πραγματικής οικονομίας χειροτερεύει και πάει, και νομίζω δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις σε αυτό, συνηγορούν στο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση μιας ανοιχτής προεκλογικής περίοδου. Αν αυτό θα σημαίνει εκλογές τον Οκτώβρη ή θα σημαίνει εκλογές τον Μάρτη, εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Μπορώ να σας πω ότι μέσα από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε πάλι με τις ξένες πρεσβείες που ζητούν να συζητήσουμε μαζί. Τώρα θα τα ακούει αυτά ο κ. Γεωργιάδης και θα σας κατηγορείτε ότι συνομιλείτε με τις ξένες πρεσβείες, ενώ πριν από κάποια χρόνια δεν θέλατε να... Όταν είσαι υπεύθυνος, όσοι έχουν σχέση με το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, οι ξένες πρεσβείες ζητούν να συναντηθούν μαζί τους, να συζητήσουν, να τους ρωτούν την άποψή τους. Αυτός είναι ο θεσμικός και κανονικός τρόπος. Θα σας πω πάντως ότι φαίνεται. Είναι ότι και πέρσι το ίδιο λέγατε, ότι η κυβέρνηση δεν τη βγάζει τη χρονιά. Και φέτος λέτε ότι δεν τη βγάζει τη χρονιά. Δηλαδή λέγατε ότι άντε να πάμε σε ευρωεκλογές βαριά-βαριά. Θα παρατηρήσατε ίσως ότι εγώ δεν έκανα μια εκτίμηση για το αν η κυβέρνηση βγάζει ή όχι τη χρονιά. Εγώ μίλησα για το πώς μπορεί να ερμηνευτούν οι κινήσεις της ίδιας κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα, μια και αναφερθήκατε και στις δημοσκοπήσεις, εγώ θα σας πω ότι η δημοσκοπήση είναι αποτύπωση μιας στιγμής, έτσι, δεν είναι, αυτό έχει αποδειχτεί επανειλημμένα, δεν είναι ούτε, εδώ είναι τέτοια η κατάσταση, υπάρχει μια τέτοια πολιτική ρευστότητα που ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στην κάλπη τη μέρα των εκλογών μπορεί να μην αποδώσουν ακριβώς όπως έχει αποδειχθεί τα αποτελέσματα. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που με αναγωγή δείχνει ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδύναμη κυβέρνηση, στο βαθμό που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές προϋποθέσεις για μια κυβέρνηση συνεργασίας πριν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, που είναι αυτό που εμείς βεβαίως θα επιθυμούσαμε. Μετά φυσικά εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και σε προσωπικότητες και σε κόμματα που με βάση αυτό το πρόγραμμα θα θέλουν να στηρίξουν ή να συμμετάσχουν. Αλλά με βάση τη σημερινή αυτή τη δημοσκόπηση
Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αρχίζει να φαίνεται ότι μέσω αναγωγής ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα. Που θα... Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καρίδη. Κύριε Καρίδη, τη δικιά σας εκτίμηση.